Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον μεθοριακό σταθμό Βρωμαχών Ασερών, με χιλιάδες τουρίστες να περνούν τα σύνορα για να εισέλθουν στη χώρα ώστε να χαρούν τις ελληνικές παραλίες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Νομού Σερών, Αναστάσιο Ραμπατζή, τον μήνα Ιούνιο 1.300.000 άτομα πέρασαν τον μεθοριακό σταθμό, ενώ από τις 1 μέχρι τις 7 Ιουλίου άλλες 470.000 τουριστών εισήλθαν στη χώρα. Υπολογίζεται ότι για τον μήνα Ιούλιο περίπου 2 εκατομμύρια άτομα, υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα περάσουν την Ελλάδα. Μετά τον διεθνή αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Προμαχώνας είναι η δεύτερη μεγάλη πύλη εισόδου της χώρας. Φέτος, να ξέρετε, Προμαχώνας έτσι και κίνηση και συνάδελφοι μου λένε πάνω, και εγώ πήγα χθες το μεσή το πρωί, δεν για κίνηση δεν έχει συνέπαρξη. Θα σου πω μόνο αριθμοί, δύο αριθμοί λένε πάνω την αλήθεια. Τον μήνα Ιούνιο είχαμε 1.300.000 άτομα είσοδο-έξοδο και 300.000 αυτοκίνητα από τα διόδια του Προμαχώνα. Και για τον μήνα Ιούλιο, από 1 Ιουλίου έως και 7 Ιουλίου, 470.000 κόσμος είσοδο-έξοδο από τη χώρα μας. Σε μία εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι τον Ιούλιο θα φτάσουμε περίπου στα 2 εκατομμύρια είσοδο-έξοδο. Είμαστε το δεύτερο σύνορο μετά το Ελβενιζέλος του 23 σε τουρισμό, σε επισκεπτικότητα. Αφού είχε το Ελβενιζέλος είχε περίπου 23 εκατομμύρια κόσμο αυξαναχωρήσεις και εμείς είχαμε 14 εκατομμύρια αυξαναχωρήσεις, δηλαδή είμαστε πιο πάνω ακόμα και από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Λόγω της αυξημένης κίνησης, ο σταθμός του Προμαχώνα έχει ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό 20 ατόμων, οι οποίοι όμως δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, καθώς πρέπει να καλύπτονται 24 ώρες βάρδιες. Αύριο 5η 11 Ιουλίου ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών, Αναστάσιος Αραμπατζής, έχει συνάντηση με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, Δημήτριο Μάλιο, ώστε να ενισχυθούν άμεσα και γρήγορα με επιπλέον προσωπικό. Εμείς αυτό που ζητούμε, γιατί πάνω και οι πραγματικά συνάδελφοι υπερβάλλουν αυτόν, γιατί είναι όλο το 8ωρο έξω και κάνουν ελέγχους έξω στο δρόμο και είναι πραγματικά ήρωες, έχουμε λάβει μια ενίσχυση με 20 αποσπάσεις. Αλλά αύριο το μεσημέρι που θα είμαι στην Αθήνα, έχω συνάντηση με τον αρχηγό το μεσημέρι για να του δείξω ξανά το θέμα και να ετοιμαστούμε την περαιτέρω ενίσχυση του διαμετρικού έργου Προμαχώνα, γιατί πραγματικά και οι συνάδελφοι έχουν δώσει τα όρια τους. Άμεση και γρήγορη ενίσχυση. Άμεση, μετά με άμεση και γρήγορη ενίσχυση, γιατί πρέπει να καλυφθούν όλες οι θέσεις εργασίας που είναι περίπου 11 κατά είσοδο και κατά έξοδο, για να μπορέσει να διευθετεύεται η κίνηση όσο γίνεται πιο γρήγορα. 24 ώρες βάρδιες. 24 ώρες βάρδιες, ναι, εννοείται, δεν κλείνει ποτέ, δεν σταματάει ποτέ έλεγχο στο Προμαχώνα. Αν και να ξέρετε ότι το πρόβλημα εμείς αυτό το έχουμε αναδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί το πρόβλημα του Προμαχώνα δεν είναι τόσο. Ναι, μεν καλώς μας ενισχύει, γιατί θέλαμε ενίσχυση για να ανταπεξέλθουμε, αλλά το θέμα του είναι το χωροταξικό. Είναι συνελεύθερο από τις ΣΕΡΕΣ και έχουν αποσπαστεί και άλλοι 20 συνάδελφοι από άλλες διευθύνσεις από την Κεντρική Μακεδονία από αρχές Μαΐου. Πλην όμως αυτοί οι συνάδελφοι που είμαστε και μέσα στους θέατρους και έχουμε συνάδελφοι που λαμβάνουν και τις άδειές τους, χρειαζόμαστε την περαιτέρω ενίσχυση. Και όχι μόνο αυτό, δεν μπορεί ένας αστυνομικός να είναι 8 ώρες έξω στον δρόμο με τέτοια ζέστη και να κάνει ελέγχο στα καυσαέρια με τους ήχους των κινητήρων για τα καυσαέρια από κάθε όχημα. Το λέμε πρέπει να ενισχυθεί, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να σε αυτό το ειδικά πρωί και απόγευμα η κίνηση είναι πάρα πολύ. Είναι τεράστια. Πορεί και απόγευμα. Και ξεκινάει κίνηση από τις 4 ώρα τα χαράματα και λίγο σταματάει, μειώνεται περίπου στις 10 και ώρα το βράδυ. Και η κίνηση είναι συνεχής. Χθες δηλαδή, που πήγα Προμαχώνα και γύρναγα, κίνηση 1 η ώρα η ουρά είχε φτάσει στη διασταύρωση Προμαχώνα και το χωριό. Δηλαδή πριν τα διόδια. Μιλάμε ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Κάποιοι έρχονται για προαθαίρεση. Είμαστε στο κομβικότερο κομμάτι, γιατί όλοι έρχονται από εδώ οι τουρίστες για να πάνε Κατερίνη, Καβάλα, Θάσο, εδώ παράλληλα Φρυνίου και στις παραλίες της Καβάλας. Καταλήγει ένα πλέον αυτοκινητόδρομος από την Σόφια μέχρι τον Προμαχώνα, αυτό είναι αυτοκινητόδρομος. Οπότε όλες οι υπήκοοι χωρών που είναι βορειότερα από εμάς, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, ακόμα και από Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία, Ουκρανία, όλα τα Βαλκάνια, έρχονται στη θέση στο χώρα μας από τον Προμαχώνα. Εσείς επιδιώξατε τη συνάντηση με τον Υπουργό, με τον Εμείς την επιδιώξαμε. Να ξέρετε ότι από το 19 ενισχύεται ο Προμαχώνας με αποσπάσεις και αυτό είναι μια επιτυχία της Ένωσής μας, γιατί το κυνηγούσαν πάρα πολλά χρόνια και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ο αρχηγός, ο κ. Μάλιος, επειδή είναι πρώην κλαδάρχης αλλοδαπών και προστασίας του όρνου, γνωρίζει το πρόβλημα. Έχει βίκο αότα και θεωρούμε ότι το αίτημά μας για περαιτέρω ενίσχυση
θα λάβει αργά και ωστά. Το μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με τον κύριο Ραμπατζή, είναι το χωροταξικό, καθώς θα πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέον λωρίδες εισόδου και εξόδου. Δηλαδή, έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχουν μεγαλώσει το χώρο και τους διαδρόμους κατά είσοδο και κατά έξοδο. Αλλά εμείς τα λέγαμε, εμείς τα ακούγαμε. Αυτοί που δεν τα ακούσουν, δεν τα άκουσαν ποτέ.